να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα σχέδια τα οποία ετοιμάζουν δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Πέρυσι το Φλεβάρι του 2020, σύσσωμος ο λεσβιακός λαός απέτριψε τα ΜΑΤ τα οποία κάναν κυριολεκτικά απόβαση με εντολή της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε σήμερα, είναι ένα παλαισβιακό συλλαλητήριο. Έχουν βγει πάνω από 30-40 ανακοινώσεις φορέων που καλούν στη σημερινή συγκέντρωση και συνυπογράφουν το κείμενο και τα αιτήματα του εργατικού κέντρου. Σήμερα δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας. Όσο αυτοί έρχονται εδώ και επιτηρούν τη γη μας, εμείς επιτηρούμε τις δυνάμεις μας, οργανωνόμαστε στα σωματεία μας, στους συλλόγους μας. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις και καλούμε το λεσβιακό λαό να είναι σε επαγρύπνηση και σε τιμότητα, να δώσουμε ακόμα έναν αγώνα ο οποίος θα είναι νικηφόρος. Δεν θέλουμε ο κόσμος ο οποίος έρχεται εδώ πέρα να μην μπαίνει μέσα σε αυτό το κέντρο φυλακή το οποίο ετοιμάζουν. Όχι ότι ο καράτη πες είναι καλύτερος, θα πρέπει άμεσα να τους δίνονται τα χαρτιά τους και να πηγαίνουν στις χώρες τις οποίες επιθυμούν, γιατί και η δικιά τους επιθυμία είναι, ούτε έρχονται εδώ για να μείνουν μόνοι μας στη Μυτιλίνη, ούτε μόνοι μας στην Ελλάδα. Δεν είναι ένας διπλός εγκλωβισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες και θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν. Και το Εργατικό Κέντρο με πρωτοβουλία του Κύμη Αγροτικού Συλλόγου μαζί θα οργώσουμε τα χωριά να τους ενημερώσουμε, κύρια τα γύρω από την περιοχή της Βάστριας, Μπαλτζίκη, Μυστεγνά, Θερμή, πηγή κόμη, να τους ενημερώσουμε με τα αιτήματά μας, τα οποία είναι αυτό, το ότι οι άνθρωποι να πάνε στις χώρες που θέλουν, να κλείσουν καμία δομή, εδώ πέρα ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή. Και αυτό το έσχος που γίνεται με το ΦΠΑ, το ότι έχετε μετανάστες, έχετε πρόσφυγες, οπότε σας χαρίζουμε να έχετε και το συντελεστή χαμηλού ΦΠΑ.